Μία προσδόκητη εξέλιξη είχαμε σήμερα, κυρίες και κύριοι, στην υπόθεση των γλυπτών του Παρθενώνα, καθώς στέλεχος του Υπουργείου Πολιτισμού της Τουρκίας και εκπρόσωπος της χώρας στην UNESCO δήλωσε, Ανδρέα Ρομπόπουλε, πως δεν είναι σε γνώση της Τουρκίας έγγραφο φιρμάνι που να νομιμοποιεί την αγορά των γλυπτών. Πάντως, Ζάνια, η κυρία Μπός, μιλώντας στην UNESCO, μεταξύ άλλων θεμάτων, αναφέρθηκε και στα γλυπτά του Παρθενώνα, λέγοντας πως δεν υπάρχει στην αντίληψή μας ένα τέτοιο έγγραφο. Όπως είναι γνωστό, κυκλοφορεί μόνο μια ιταλική μετάφραση αυτού του φιρμανιού. Δεν υπάρχει το γνήσιο. Το σημαντικό είναι ότι έρχεται από την Τουρκία αυτό και πρέπει να σημειώσουμε κάτι, Ράνια. Όπως θα θυμάσετε, όταν επισκέπτηκε ο κ. Μητσοτάκης στην Άγκυρα, είχαμε πει ότι ήταν σε εξέλιξη και μια διαδικασία παράλληλα επιστροφής Οθωμανικών κειμηλίων από την Ελλάδα, τα οποία βρέθηκαν στην κατοχή αρχαιοκάπηλων που συλλήφθηκαν στην Ελλάδα. Φαίνεται πως η συνεργασία σε αυτόν τον τομέα εξελίσσεται. Παράλληλα, πρέπει να σου πω ότι ο Υπουργός Παιδείας της Τουρκίας επισκέφτηκε Θεολογική Σχολή της Χάλκης μόλις προχθές. Και είπε ότι θα ήθελε να τη δει να επαναλειτουργεί. Βέβαια, ένα άλλο θέμα είναι υπό ποιους όρους θα γίνει αυτό. Αν θα είναι πριν το καθεστώς, με το καθεστώς πριν. Περίεργα πράγματα, Ανδρέα. Ή όχι. Περίεργα. Ακριβώς. Φαίνεται ότι τα θέματα χαμηλής πολιτικής εξελίσσονται. Αυτά δεν είναι χαμηλής πολιτικής για μας. Κανένα από τα δύο. Ράνια, αλλά για την Τουρκία, εγώ θα έλεγα ότι αυτά είναι ανώδυνα θέματα. Πρέπει να σου πω ότι η Τουρκία τελευταία χρόνια έχει καταβάλει πολύ μεγάλη προσπάθεια στο θέμα, ειδικά των κειμηλίων των αρχαίων, και έχουν επιστραφεί πάρα πολλά και στην Τουρκία. Και έτσι, σε αυτό το πλαίσιο, το κόστος θα έλεγα ότι είναι πολύ μικρό για τον Ταγί Περντογάν. Έτσι, είναι εύκολο να προχωρήσει τέτοια θέματα. Θέμα είναι αν θα υπάρξουν. Θα θέλει να πάρει, δεν ξέρω, με όλα αυτά. Ανδρέα, σε ευχαριστώ πολύ.